Φάβιο πρωτογνώρισα ως συνάδελφο ευρωβουλευτή στην παράταξη της ΓΚΟΕ, της αριστερής παράταξης που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ένας νέος ο οποίος άκουγε με προσοχή όλες τις απόψεις μέχρι ότου κατασταλάξει στη δική του άποψη. Η γνωριμία μας εδραιώθηκε από το γεγονός ότι ανταλλάξαμε πολλές φορές απόψεις διαφορετικές που κατέληγαν τελικά σε ένα κεντρικό αποτέλεσμα. Και για αυτό το λόγο αναπτύχθηκε ανάμεσά μας μια ιδιαίτερη φιλία και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων από το γεγονός ότι κατανόησε την προσπάθεια όλη που έκανα για να έρθει ο λαός στην εξουσία, κατανόησε το πείραμα που έκανα στα περάθα της Νάκου στο χωριό μου, όπου εφαρμόστηκε η άμεση δημοκρατία για 12 χρόνια και ο ίδιος μου έκανε εντύπωση, ζήτησε και ήρθε στο χωριό μου. Ήρθε στο χωριό μου, συνάντησε τους ανθρώπους, κουβέντιασε με τους ανθρώπους, διαπίστωσε το ωφέλιμο από το γεγονός τι σημαίνει να έρθει ο λαός στην εξουσία, ότι όλες οι αποφάσεις παίρνονται αφού γίνει ένας πολύ εξαιρετικός διάλογος στη συνέλευση των πολιτών, στη συνέλευση του λαού, στην εκκλησία του Δήμου, όπως έλεγα στην αρχαιότητα, και κατανόησε ο Φάβιο όλη αυτή την προσπάθεια η οποία έγινε, ώστε να μπορούμε σήμερα να ανταποκριθούμε στο βασικό αίτημα της εποχής, ότι εκείνο που χρειάζεται η ανθρωπότητα είναι να έρθει ο λαός στην εξουσία.